Αγαπητοί μας ακροατές, φίλες και φίλοι του Word of God, καλησπέρα σας και πάλι μαζί σας σε αυτή τη ζωντανή εκπομπή Επί το Λόγο Σου μια εκπομπή η οποία όπως έχουμε πει επανειλημμένα είναι ζωντανή κάθε Τρίτη βράδυ στις 8.30 ώρα η οποία επιθυμία της είναι βεβαίως όπως όλη η επιθυμία και ο στόχος του σταθμού μας να μεταφέρει το Λόγο του Θεού και να φέρει τα μηνύματα του Ευαγγελίου στις ακοές έτσι ώστε πράγματι ο Λόγος του Θεού να φέρει αγαθά αποτελέσματα στις ζωές μας. Είμαστε πραγματικά ευτυχείς διότι η εκπομπή αυτή συνεχίζεται. Είμαστε ευτυχείς γιατί έχουμε ανοίξει μια ωραία επικοινωνία μέσα από αυτή τη ζωντανή εκπομπή. Πιστεύουμε ότι μαζεύοντας έτσι τα αιτήματα των πολλών και εξητώντα με μία καρδιά και με ένα πνεύμα την απάντηση των αιτημάτων μας, ο Θεός ακούει και επεμβαίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γιατί είναι ένας Θεός ζωντανός, ένας Θεός αληθινός, ένας Θεός τον οποίον θέλει και επιθυμεί να επέμβει στη ζωή του ανθρώπου, να κάνει πραγματικά έκβαση στα αιτήματά του, να δώσει λύση στα προβλήματά του. Ευχαριστούμε τον Κύριο και βεβαίω να τον ετοιμάσει τον άνθρωπο, να τον τελειοποιήσει, έτσι όπως και ο Λόγος του Θεού αναφέρει, για να απολαύσει ο άνθρωπος εν τέλει την παρουσία του Κυρίου από τη ζωή του και στους αιώνες των αιών. Δόξα στον Θεό. Ένα ωραίο μέρος του Λόγου του Θεού έχουμε σήμερα επιλέξει για να διαβάσουμε. Είναι από το Βασιλέον Β και το πέμπτο εδα... κεφάλαιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διαβάζουμε λοιπόν από την γραφή του Βάμβα, στη σελίδα 363, Β Βασιλέον και πέμπτο κεφάλαιο, ε κεφάλαιο. Ο δε ο στρατηγός του βασιλέως της Συρίας, Συρίας ήταν ανήρ μέγας ενώπιον του Κυρίου αυτού και τιμόμενος επειδή ο Κύριος δι' σωτηρία στη, Συρία και ο άνθρωπος ήταν δυνατός εν ισχύ, λεπρός όμως. Εξήλθον δε οι Σύριοι κατά τάγματα και έφεραν εχμάλωτον εκ της γης του Ισραήλ μικρά την να, κόρη και υπηρέτη τη γυναίκα του Νεεμάν και είπε προς τον Κύριον αυτής, ήθε να είτο ο Κύριος μου έμπροσθεν του προφήτου εν Σαμαρία, διότι ήθελε να ιατρεύσει αυτόν από τις λέπρας αυτού. Και σε ελθόν ο Ναιμά, απέγγειλε προς τον Κύριον αυτού λέγον, ούτω και ούτω ελάλησε η κόρη εκ της γης του Ισραήλ. Και είπε ο βασιλέα της Συρίας, έλθε, είπαγε και θέλω στείλει επιστολή προς τον βασιλέα του Ισραήλ και ανεχώρησε και έλαβε εν τη χειρή αυτού δέκα τάλαντα αργυρίου και έξι χρυσού και δέκα σαλαγάς ενδυμάτων και έφεραν την επιστολή προς τον βασιλιά του Ισραήλ, λέγουσαν και τώρα καθώς έλθει η επιστολή αυτή προς ειδού έστειλα προς εμάν το δούλο μου για να ιατρέψει αυτόν από τις λέπρας αυτού. Και καθώς ανέγνωσε ο βασιλιάς του Ισραήλ την επιστολή διέσχισε τα ημάτια αυτού και είπε «Θεός είμαι εγώ για να θανατώνω και να ζωοποιώ ώστε ούτω στέλνει προς εμένα να ιατρέψω άνθρωπον από τις λέπρας αυτού». Γνωρίσατε λοιπόν παρακαλώ και είδετε ότι ούτως ζητεί εναντίον. ο τούτος ητι πρόφασεν έναν Αντίον. Ως δε εικοσού Ελισέο ο άνθρωπος του Θεού, ότι ούτω ζητεί πρόφαση εναντίον μου. Ω δε οίκο σου, Ελισέ, ο άνθρωπο του Θεού, ότι ο βασιλιά του Ισραήλ διέσχισε τα ημάτια αυτού, απέστειλε προ το βασιλέα, λέγον, Γιατί διέσχισε τα ημάτια σου, Α έλθει τώρα προ εμέ και θέλει, θέλει, γνωρίσει ότι είναι προφήτη εν το Ισραήλ. Τότε ήλθονε εμάν μετά τον ύπον αυτού και με τα τσαμάξη αυτού και στάθη στη θύρα τη οικία του Ελισέ. Και απέστειλε προς αυτόν ο Ελισέ, μηνυτήν λέγον, είπαγε και λούστη τι τον Ιορδάνη και θέλεις επανέλθει σαν και θέλεις καθαριστεί. Ο δε Νεεμάν ενθυμώθη και ανεχώρησε και είπε, οι εγώ έλεγον, θέλεις βεβαίως εξέλθει προς εμέ, θέλεις σταθεί και επικαλεστεί το όνομα Κυρίου του Θεού αυτού και διακινήσει την χείραν αυτού επί των τόπων και διατρέψει των λεπρών ο Αβανά και ο Φαρφάρ, ποταμοί τη Δαμασκού, δεν είναι καλύτεροι υπέρ πάντα τα ύδατα του Ισραήλ. Δεν είναι δυνάμει να λουστώ εν αυτής και να καθαριστώ. Και στραφήσανε χώρισε με τα θυμού. Επλησίασαν δε οι δούλοι αυτού και ελάλησαν προς αυτόν και είπαν, «Πάτερ μου, αν ο προφήτης ήθελε σι πει μεγά πράγμα, δεν ήθελε κάμει αυτό, πόσο μάλλον τώρα όταν συλλέγει λούστητη και καθαρίστητη». Τότε κατέβηκε, βυθίστη, επτάκησε το Ιορδάνη κατά το λόγο του ανθρώπου του Θεού και η σάρξ αυτό αποκατάστησε ως σάρξ πεδίου, μικρού και καθαρίστη. Και επέστρεψε προς τον άνθρωπο του Θεού αυτός και πάσε συνοδεία αυτού και ήλθε και αισθάνθη έμπροσθεν αυτού και είπε «Ειδού τώρα εγνώρισα ότι δεν είναι Θεός σε πάση τη γη ημίαν το Ισραήλ, όθεν τώρα δέχθη τη παρακαλώ δώρο παρά του δούλου σου». Ο Δία είπε «Ζή Κύριος ενώπιον του οποίου παρίσταμε, δεν θέλω δεχθεί». Ο Δία βιάζαν αυτό να δεχτεί αλλά δεν έστρεψε και είπε ο Νεϊμάν, κι αν μη α μη δοθεί παρακαλώ εν τον δούλο σου δύο ημιών φορτίο εκ του χώματο τούτο, διότι ο δούλο σου δεν θέλει προσφέρει ει το εξή ολοκαυτώματα ουδέ θυσία ει άλλου θεού παρά μόνον ει τον κύριο. Περί τούτου του πράγματο, αν συγχωρήσει ο κύριο τον δούλο σου, ότι όταν εισέρχεται ο κύριο μου στον οίκο του ρημών, για να προσκυνήσει εκεί και στηρίζεται επί την χείρα μου, και εγώ κλείνω εμ' αυτόν εν το οίκο του ρημών, ενώ κλείνω με αυτόν το οίκο του ρημόν, ο κύριο συγχωρήσει τον δούλο σου περί του πράγματο τούτου. Και είπε προ αυτόν, είπαγε εν ειρήνη, και ανεχώρησε από αυτού μικρόν τη διάστημα. Δόξα στο όνομα του κυρίου. Όλη η γραφή μα λέει ο λόγο του Θεού, αγαπητοί φίλε και φίλοι, είναι θεόπνευστο. Οφέλιμο για, τον, για τον άνθρωπο για να τον οδηγήσει, να τον καταρτήσει, να τον νουθετήσει, να τον εκπαιδεύσει, έτσι ώστε πράγματι ο άνθρωπος μέσα από το Λόγο του Θεού να κατευθύνει τη ζωή του, ευχαριστούμε τον Κύριο, να βρίσκει χάρη ενώπιον των ανθρώπων, αλλά ιδιαίτερο να βρίσκει χάρη και εύνοια ενώπιον των οφθαλμών του Κυρίου, ο οποίο πάντοτε ο οφθαλμός του Κυρίου περιστρέφει, περιστρέφει λέει τη γη για να βρει έναν άνθρωπο ο οποίο έχει ευθεία την καρδιά του με αυτόν. Έναν άνθρωπο ο οποίος θα θελήσει να κάνει το θέλημά του για να, βρεθ, για να βρεθεί στο θέλημα αυτό ευεργέτης, χορηγός αγαθών ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ωραία είναι τα μαθήματα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη γιατί πραγματικά μας δίνουν νουθεσίες, μας δίνουν παραδείγματα από τα οποία αντλούμε εμείς με το πνεύμα πλέον <coughs> συγγνώμη, της Καινής Διαθήκης αυτή, αυτά τα ωραία διδάγματα τα οποία ο Λόγος του Θεού θέλει να μας διδάξει και εμάς σήμερα. Ε. Ευχαριστούμε τον Κύριο μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια. Αυτή η περίπτωση του Νεεμάν, του στρατηγού της Συρίας, ο οποίος πραγματικά έχει ευρεωθεί στη συνείδηση του λαού του, στη συνείδηση του βασιλιά του. Έχει σταθεί σαν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ευεργετήσει ολόκληρο το λαό της Συρίας. Όμως και αυτός, όπως όλοι οι άνθρωποι, οι άνθρωποι διέπονται από τις αδυναμίες της φύσης που έχει ο άνθρωπος. Και αυτό ο άνθρωπος τελικά, παρόλο την ε, την την εξέχουσα θέση την οποία έχει σταθεί εκείνη την ώρα, δεν πάβει να έχει το δικό του, το προσωπικό του πρόβλημα κάτω από αυτή τη λαμπερή, λαμπερή στολή, κάτω από αυτή τη λαμπερή και ένδοξη ζωή την οποία περιβάλλεται. Υπάρχει κάτι πιο βαθύ μέσα του, το οποίο τον απασχολεί, τον προβληματίζει. Ευχαριστούμε τον Θεό, και αυτό είναι η λέπρα την οποία έχει κολλήσει αυτός ο άνθρωπο και βέβαια δεν ξέρουμε πώ έγινε αυτό, ούτε ο λόγο του Θεού μα περιγράφει. Είναι μια ασθένεια η οποία είναι πραγματικά σοβαρή, ιδιαίτερα στι μέρε στι οποίε μιλάμε. Είναι μια ασθένεια η οποία είναι αδύνατον σχεδόν να θεραπευτεί. Είναι μια ασθένεια που τρώει τον άνθρωπο σιγά σιγά, παραμορφώνει την εξωτερική του όψη. Είναι κάτι το οποίο πράγματι ο άνθρωπος φανερώνει την αδυναμία του, μην να κάνει τίποτα γι' αυτό. Όμω, η, η πρόνοια και η έβνοια του Θεού αυτόν τον άνθρωπο θα τον φέρει σε ένα καλό συναπάντημα, ε! Θα τον φέρει σε συναπάντημα μια δούλη την οποία έχει πιαστεί αιχμάλωτη. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι από το λαό του Θεού, η οποία γνωρίζει αυτή η δούλη την αλήθεια του λόγου του Θεού, ε! Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο. Πολλά είναι τα διδάγματα που μπορούμε να πάρουμε στην αιχμαλωσία. Η γυναίκα αυτή θα κρατήσει ψηλά την πίστη της. Η γυναίκα αυτή θα κρατήσει ψηλά την ομολογία της. Δεν θα διστάσει αυτό το περιβάλλον που θα βρεθεί να ομολογήσει ότι ναι, στο Ισραήλ υπάρχει ελπίδα. Και πόσο ωραία ηχεί πραγματικά στις μέρες μας αυτή η ομολογία ότι ναι, για την Ελλάδα υπάρχει ελπίδα. Ναι, για τους ανθρώπους οι οποίοι θα επικαλεστούν το όνομα του Χριστού υπάρχει σωτηρία, υπάρχει ελευθερία, υπάρχει άφεση αμαρτιών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Υπάρχει ζωντανός Θεός ο οποίος επεμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου. Και οι άνθρωποι δεχτήκαν αυτό το μήνυμα και μακάρι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα δεχτούν το μήνυμα αυτό σήμερα. Αν είσαι ένα από αυτού, δέξου το μήνυμα του Θεού σήμερα. Ο Θεό είναι ζωντανό, σε αγαπάει, μπορεί να ενεργήσει στη ζωή σου, στο πρόβλημά σου, στην αδυναμία σου, στην ασθένειά σου. Αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, πιστεύουμε σε ένα Θεό που ο οποίο είναι ζωντανό, δυνάμενο να κάνει, λέει ο λόγο του Θεού, υπέρ εκ σου. Περισσότερα δηλαδή από αυτά, από αυτά τα οποία μπορούμε να σκεφτούμε μέσα στο μικρό μα, το περιορισμένο μα μυαλό. Αρκεί να τον αφήσουμε δια τη να ενεργήσει ο Θεός. Ναι, ο Νεϊμάν σε αυτή τη μικρή και ασθενική φωνή, η οποία όμως ηχεί δυνατά στα αυτιά του γιατί είναι σχέδιο Θεού, θα πει ναι, θα το δοκιμάσω κι αυτό. Θα πάω εκεί που λέει αυτή η δούλη. Θα πάω στο Ισραήλ. Θα παραβρεθώ εγώ σε αυτόν τον χώρο για να δω αν τελικά πραγματικά υπάρχει σωτηρία μέσα από το Θεό του Ισραήλ. Και ξεκίνησε με τη συνοδεία του να φτάσει ε, Μάλιστα, πήρε και υπεργαμηνέ από τον βασιλιά τη Συρίας. Πήρε και μαζί του και, και, και χρυσάφια να εξαγοράσει αυτό το οποίο έχει ανάγκη η ψυχή του, το σώμα του, να εξαγοράσει τη θεραπεία του, τη σωτηρία του. Όμω, αγαπητοί φίλε και φίλοι, το μήνυμα το οποίο σήμερα ηχεί στα αυτιά μα είναι ότι δωρεάν είναι η, η ευλογία, η σωτηρία και η θεραπεία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Δωρεάν δίνεται η άφεση των αμαρτιών, διότι για μας παρεδόθηκε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ο Πατέρας Θεός είδε τον Υιό Του να σταυρώνεται πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για να έχει ζωή όνειο εσύ, εγώ, όλοι μας. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί, θα ελευθερωθεί, θα θεραπευτεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Νεϊμάν όλα αυτά δεν τα ήξερα, δεν τα ήξερε, παίρνει λοιπόν μαζί του όλα τα χρυσάφια του, τα, 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 τα χρήματά του, την προσφορά που πρέπει να προσφέρει για να λάβει και θα πηγαίνει και θα πάει να κινηθεί προς το βασιλιά του Ισραήλ. Λάθος. Λάθος. Ένας άνθρωπος ο οποίος τον έχει θέσει ο Θεός και όμως δεν γνωρίζει τα πράγματα του Θεού και υποψιάζεται ότι τώρα... Πώ είναι δυνατόν να να ζητάει από μένα θεραπεία. Τι είμαι εγώ Θεό, είμαι. Ναι, αλλά δεν ξέρει που μπορεί να αποστείλει αυτόν τον άνθρωπο. Βασιλιά του Ισραήλ. Άνθρωπο τον οποίο έχει εξουσία. Δεν γνωρίζει ότι μέσα στο λαό υπάρχει προφήτης του κυρίου. Αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, υπάρχει άγνοια. Χάνεται, λέει ο λαό μου, δια τη έλλειψη γνώσεω. Άγνοια υπάρχει. Δεν γνωρίζουν οι συμπατριώτες μας ότι αυτό εδώ, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, είναι η δύναμη του Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύω. Το δεν το γνωρίζουν. Το έχουν εναποθέσει σε κάποια δωμάτια, σε ένα αράφι, σε μια βιβλιοθήκη. Το προσέχουν, το προσκυνούνε, το φυλάνε. Αλλά δεν το ανοίγουν να το διαβάσουν, να το εστερνιστούν, να το εγκολποθούν για να λάβουν από αυτό το βιβλίο το οποίο είναι όπως προείπα δύναμη προσωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Κλειστό είναι αδύναμο το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές μας, είναι αλήθεια ότι το Ευαγγέλιο είναι κλειστό, δεν έχει δύναμη. Το Ευαγγέλιο κλειστό είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν έχει να δώσει τίποτα. Όσο και να πιστεύεις ότι πράγματι μέσα εδώ υπάρχουν λόγια Θεού, αν δεν τα ανοίξει να μαθητεύσεις πάνω στο Λόγο του Θεού, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Και ο βασιλιά του Ισραήλ δεν ήξερε. Δεν γνώρισε. Διέσχισε τα ημάτιά του. Πω ήρθε ο βασιλιά, ο στρατηγό ήρθε σε αυτόν. Με γράμμα από τον βασιλιά τη Συρία. Υπόνοια. σκέψεις, Το μυαλό του δεν πάει στον Θεό. Γιατί, γιατί βεβαίω έχει απομακρυνθεί από το θέλημα του Θεού. Και ο άνθρωπο, ο οποίο απομακρύνεται από το θέλημα του Θεού, δεν θέλει τον Θεό. Ιδιαίτερα όταν βρίσκεται σε ευημερία, σε υγεία, σε εξουσία. Όμως ε. Όμω ο Νεεμάν που βρίσκεται σε ταλαιπωρία, εξητάει το πρόσωπο του κυρίου. Ψάχνει για να βρει. Ευχαριστούμε τον κύριο όμω γιατί υπάρχουν οι δούλοι του Θεού, ε. Η γνήση, οι γνήσιοι δούλοι του Θεού. Οι άνθρωποι που έχουν δώσει τη ζωή του για να κηρυχτεί τούτο το Ευαγγέλιο τη σωτηρίας σε όλα τα έθνη. Υπάρχουν, ευχαριστούμε τον Κύριο, άνθρωποι που θα κρατήσουν ψηλά το Λόγο του Θεού και τον κρατάνε ψηλά το Λόγο του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν Λόγο Θεού και αυτός είναι ο Ελισέας. Ο Ελισσέ, ο οποίο έχει Λόγο Θεού, ξέρει, αντιλαμβάνεται, γνωρίζει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μηνύει και λέει έλα σε μένα τώρα. Έλα εδώ ναι μαν. Έλα προ εμέ και θα λάβει αυτό το οποίο ζητά. Και ο Νεεμάν ναι πράγματι πηγαίνει. Γιατί ψάχνει να βρει την ελευθερία του. Ψάχνει να βρει τη θεραπεία του. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και όποιο ζητάει, ευρίσκει. Και όποιο κρούει, το ανοίγεται. Ευχαριστούμε τον κύριο. Ζητείτε, αιτείτε, κρούεται, είπε ο κύριο μα ο Ισού Χριστό. Στέκεται λοιπόν ο Νεεμάν ναι έξω από το σπίτι του, Ελισσέ και ο Ελισέ έχει λόγο Θεού. Δόξα στο όνομα του κυρίου. Υπάρχει λόγο Θεού για σένα σήμερα. Υπάρχει λόγο Θεού για σένα ο οποίο ακού το, το Ευαγγέλιο του Ισού Χριστού σήμερα. Δεν έχει σημασία πόσο καιρό γνωρίζει αυτόν, δεν έχει σημασία αν δεν τον έχει γνωρίσει μέχρι τώρα αυτόν. Για σένα υπάρχει λόγο Θεού, δόξα στο όνομα του κυρίου. Δυνάμενο να σώσει, να ζωοποιήσει, να στερεώσει, να λύσει, αλλά και να θεραπεύσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πήγαινε, Ελισέ. Πήγαινε και βουτύξου 7 φορέ μέσα στον ποταμό. Πήγαινε και, και, και εκτέλεσε το Λόγο του Θεού. Το γνωρίζεις, τον άκουσες, Ήρθε στις ακοές σου. Αν δεν το κάνεις σαν απολόγητος. Αν δεν το κάνεις, αν δεν περπατήσεις επί το Λόγο σου, επί το Λόγο του, επί το Λόγο του Κυρίου, αν δεν εστερνιστείς το Λόγο του Θεού ως Λόγος Θεού καθώς είναι, αν περιφέρεσαι στις δικές σου σκέψεις, τα δικά σου θέλω, τα δικά σου σχέδια. Και ενώ ο λόγος του Θεού έχει λαλυθεί προς εσέ, τότε δεν θα έρθει έκβαση στη ζωή σου. Δεν μπορεί να έρθει η επέμβαση του Κύριου. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, πρέπει να εννοήσουμε και να καταλάβουμε ότι τον τελευταίο αυτό καιρό τα πράγματα δυσκολεύουν και δεν παίζουμε με τον Θεό. Και ο Θεός να μας συγχωρέσει για να σταθούμε πραγματικά άξιοι των ευλογιών του. Όποιο αγαπάει, λέει εμένα, τι εντολέ μου φυλάει. Σα αγαπάω, κύριε. Σε αγαπάω, κύριε. Ναι. Ωραία είναι. Και εγώ σαγαπάω αγαπάω, λέει ο κύριο. Αλλά τι εντολέ μου τις φυλά. Τον λόγο μου δηλαδή τον πιστεύει, τον ακολουθεί, τον εκτελεί μέσα στη ζωή σου. Ή έχει τα δικά σου βρονήματα. Τα δικά σου θέλω. Τα δικά σου πιστεύω και προσπαθεί να τα προσαρμόσει μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού, να βρεις μια τρύπα, να το τρυπώσει και αυτό, το οποίο δεν είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Ο Νεμάν θα σταθεί και λέει: Τι είναι αυτά που κάνει. Εγώ λέω να βγει έξω, να κουνήσει τα χέρια του, να πει ένα λόγο. Τι με στέλνει εμένα τώρα εκεί στον Ιορδάνη, δεν έχουμε εμεί ποτάμια καλύτερα. Δεν είμαστε και εμείς ικανή να, κάνουν, να, 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 γίνει αυτό, έπρεπε να έρθω εδώ για να γίνει αυτό, δεν καταλαβαίνω. Εκτέλεσε το Λόγο του Θεού. Δεν σε ρωτάει ο Κύριος τώρα αν έχει κάποιο σχέδιο εσύ να το συζητήσουμε, να το προσαρμόσουμε, να το εναρμονίσουμε μέσα στο Λόγο και να βγάλουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα, έτσι, μια, 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 μια ωραία συνταγή. Η συνταγή είναι δοσμένη, παραδεδομένη, στους Αγίους, άπαξ. Τώρα οφείλουμε εμεί να κρατήσουμε αυτό το λόγο μέσα στη ζωή μα και να τον εκτελέσουμε ακριβώ. Χωρί να δολώσουμε το λόγο του Θεού. Χωρί να προσθέσουμε από το, στο λόγο του Θεού. Χωρί να αφαιρέσουμε από το λόγο του Θεού. Αλλά να εκτελέσουμε ακριβώ την οδηγία που το πνεύμα του Θεού θα μα δώσει. Τσαντίστηκε ο Ινέμαν. Σκανδαλίστηκε ο Νέμαν. Δεν του άρεσε η φωνή αυτή, ο λόγο αυτό. Όχι, κάτι άλλο θέλουμε. Να ψάξουμε να βρούμε και κάτι άλλο, ε. Κάτι άλλο που θα είναι πιο ταιριαστό σε εμά. Κάτι άλλο που θα είναι πιο, πιο έτσι, γαργαλιστικό στα αυτιά μα. Ευχαριστούμε τον κύριο. Όχι, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε. Με τη χάρη του Θεού θα εκτελέσουμε το λόγο του Θεού ακριβώ. Θα μα δώσει χάρη ο Θεό και δύναμη και βοήθεια και βλέπετε ότι η βοήθεια για τον Νεϊμάν έρχεται από τους δούλους του. Ε, άρχοντά μου, κύριέ μου, άμα σου ζήταγε κάτι πιο δύσκολο ο άνθρωπος αυτός του Θεού, δεν θα το έκανες. Τι σου είπε. Πήγαινε μέσα και πες 7 φορές να λουστείς, να καθαρίζει. Εντάξει, πήγαινε κάντο. Και αν κάτι δεν γίνει σε σένα, ναι. Και αν πραγματικά δεν εκτελεστεί ο λόγος του Θεού, τότε θα πεις εκ της περηφανίας της καρδιάς του, λάνησε αυτός ο άνθρωπος. Με εγωισμό και με περηφάνεια νομίζει ότι έχει το Θεό, αλλά δεν τον έχει. Νομίζουν ότι κρατάνε το Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά δεν το κρατάνε. Τι σου είπε να κάνει, Είναι δύσκολο. Το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι βαρύ. Ο λόγο του Θεού δεν είναι βαρύ. Για ποιον, για τον άνθρωπο, ο οποίο θα ζητήσει χάρη από τον Θεό, θα ζητήσει δύναμη από το πνεύμα του Θεού, να χτελέσει ακριβώ. Απλό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Απλό είναι ο λόγο του Θεού. Και είναι απλό για να μπορέσει να πιάσει κάθε καρδιά. Σε όποιο επίπεδο και αν υπάρχει, η καρδιά να πιαστεί από το λόγο του Θεού. Μην ξεχνάτε ότι αυτό το οποίο λέει ο λόγο του Θεού είναι ότι δια τη μορία του κηρύγματο ευδόκησε τώρα ο Θεό. Ευχαριστούμε τον κύριο. Να εξαποστείλει τη σωτηρία του. Να εξαποστείλει την αλήθειά του. Να εξαποστείλει πράγματι και να φανερώσει σε όλους μας αυτό το ευλογημένο σχέδιο το οποίο έχει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ο Πατέρας Θεός από την αρχή μέχρι το τέλος και να γίνουμε και εμείς μέτοχοι αυτών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Συγκληρονόμη κληρονόμη δε Θεού, συγκληρονόμη δε Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι απλό ο λόγος του Θεού. σε εσένα να τον πιστέψεις και να τον εκτελέσεις. Όλοι λέει τη νύχτα λέει κοπιάσαντε, δεν επιάσαμε ουδέν, είπε ο Πέτρο. Όμω κύριε, επί το λόγο σου, πάλι θα, θα κάνουμε, αλλά αυτή τη φορά κρεμάμενοι και υποτασσόμενοι στο λόγο σου, κύριε. Ευχαριστούμε το Θεό, έχει λόγο Θεού ο κύριο για σένα απόψε. Και πράγματι ο Νεεμάν πηγαίνει στον Ιορδάνη μία, δύο, τρει, εφτά φορέ και αποκαταστάθηκε, λέει, το δέρμα του, ε και έγινε τρυφερό και λίγο σαν να ήταν μωρό. Και πράγματι ο άνθρωπος αυτός εξήλθε από τον Ιορδάνη και ήταν θεραπευμένος. Τόσο απλό ήταν, τόσο εύκολο ήταν. Είναι εύκολο ο δρόμος τον οποίο ο Κύριος συστήνει να περπατήσουμε αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Αρκεί να έχουμε βεβαιότητα μέσα στην καρδιά μα ότι αυτός ο οποίος μας εκάλεσε είναι και γίνεται μισταποδότης στους εξητούντας αυτών. Ναι, τώρα γνωρίζω ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ο Θεός του Ισραήλ θα, θα ανακηρύξει ο Νεεμάν. Ναι, ξέρω ότι αυτός είναι ο οποίος λέγει και γίνεται. Και είναι μακάριο ο, ο, Νεεμάν, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι μέσα από το λαό του Θεού και όμως έγινε μέτοχος των ευλογιών του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, μέτοχος των εδεσμάτων του Βασιλιά, του Άγιου Θεού, του αιώνιου Θεού. Έγινε ένας μάρτυρας κι αυτός, ότι ο Θεός πραγματικά ακούει τις προσευχές και απαντάει. Θέλεις να γίνεις κι εσύ ένας μάρτυρας αυτού. Νου. Ένας άνθρωπος δηλαδή, για να μην παρεξηγηθώ, ο οποίος θα μαρτυρήσει ότι ζει Κύριος και ζει η ψυχή μου ότι ναι μπορεί ο Θεός σήμερα στον 21ο αιώνα να δώσει, δώσει αγαθία τον ουρανών και να απαντήσει σε αυτά που για τους ανθρώπους φαίνονται άλυτα, φαίνονται χωρίς διέξοδο, φαίνονται ότι είναι γεγονότα τα οποία δεν μπορείς να τα υπερνικήσεις. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Να γίνουμε και εμείς αγαπητοί αδελφοί και φίλοι άνθρωποι οι οποίοι θα υποταχτούμε μέσα στο Λόγο του Θεού και θα τον εκτελέσουμε ακόμα κι αν έχουμε δικές μας σκέψεις και διαλογισμούς, να τους παραμερίσουμε και να βρεθούμε πράγματι στην ε, απόλυτη οδηγία και καθοδήγηση του Πνεύματος του Θεού, έτσι ώστε να, έρθει αγα, να έρθουν αγαθά αποτελέσματα στη ζωή μας. Ε. Να δούμε καιρούς αναψυχής από τις παρουσίες του Κυρίου, όπως ο Νεεμάν, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος εγκατέλειψε τη, τη γη του, έχοντας μια ελπίδα από τη φωνή μιας μικρής και αδύνατης δούλης, εχμάλωτης από τις εκστρατείες που είχε κάνει και όμως όλα αυτά ένα μικρό παζλ έφεραν τον Εεμάν να εκτελέσει τον Λόγο του Θεού και να λάβει και ο άνθρωπος ο οποίος εκτελεί τον Λόγο του Θεού λαμβάνει και λαμβάνει δωρεάν δεν έχει ανάγκη ο Κύριος από τις επιστροφές. Γι' αυτό και ο Νεεμάν, ναι όταν τώρα θα πει στον άνθρωπο του Θεού, ότι τώρα έχω φέρει μαζί μου χρήματα, χρυσάβια, έχω να σου αποδώσω. Γι' αυτό το οποίο έλαβε ο άνθρωπος του Θεού δεν θα λάβει τίποτα. Γιατί, γιατί γνωρίζει ότι δωρεάν έλαβε και δωρεάν δίνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος θα εκμεταλλευτεί τις ενέργειες του Θεού. Και δεν θέλουμε να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θα εκμεταλλευτούμε τίποτα από τον Κύριό μας. Λάβαμε και αυτό είναι ότι εμείς που λάβαμε και γνωρίσαμε θέλουμε να φωνάξουμε. Σαν τον άνθρωπο ο οποίος βρήκε ένα καλό μαργαρίτη και πούλησε όλα τα άλλα για να έχει μέσα στην καρδιά του αυτόν τον μαργαρίτη. Να πουλήσουμε όλα τα άλλα αγαπητοί μας φίλες και φίλοι να βγάλουμε από τις καρδιές μας νέα και παλαιά και να τον ακολουθήσουμε ακριβώς υποτεταγμένοι στο θέλημα αυτού. Και επαναλαμβάνω ότι οι εντολές αυτού βαριές δεν είναι. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι βαρύς, δεν είναι σκληρός. Ο Λόγος του Θεού είναι πραγματικά η τροφή μας, η δύναμη της ψυχής μας και ο άνθρωπος ο οποίος θα το εκτελέσει με πίστη και με βεότητα αλλά και με αγάπη για το πρόσωπο του Κυρίου θα λάμβει και δεν είναι να δώσει τίποτα για το Θεό. Εμού είναι τα πάντα λέει ο Κύριος. Εμού είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Τι θέλει να αποδώσει ο άνθρωπος ή αντάλλαγμα, τι. Τι να πάμε να δώσουμε στον Κύριο, λάδια, προσφορές. Τι να πάμε να δώσουμε στον Κύριο που τα πάντα είναι δικά Του. Αυτό το οποίο αναζητάει ο Κύριος όμως, όπως είπα και στην αρχή, είναι η καρδιά σου. Δώσε σήμερα την καρδιά σου στο Χριστό. Δώσε την πάλι την καρδιά σου στο Χριστό. Πες Κύριε, πάρε αυτή την καρδιά, την καρδιά την πέτρινη, την καρδιά την μπορωμένη. και βάλε μια καρδιά η οποία θα χτυπάει στο δικό σου παλμό. Μια καρδιά που θα χτυπάει μόνο για σένα Κύριε. Μια καρδιά την οποία πράγματι θα είναι αφιερωμένη μια καρδιά η οποία θα είναι ευθεία. Μια καρδιά η οποία θα είναι κατά την καρδία του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Κάνε Κύριε αυτή τη μεταμόρφωση. Κάνε Κύριε αυτή την αλλαγή. Σε παρακαλούμε, θέλουμε να βρεθούμε αυτή την ώρα μπροστά στα Άγια χέρια σου και κάνε αυτή την επέμβαση μέσα στις καρδιές μας όλων ημών. Γιατί έχουμε ανάγκη πραγματικά να δούμε αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Την επέμβαση του Κυρίου μέσα στη ζωή μας Όχι για κανέναν άλλο λόγο Για να τον εδοξάσουμε και να τον ευχαριστήσουμε Με όλη τη δύναμη της καρδιάς μας ε. Με όλη τη δύναμη της καρδιάς μας Ότι πράγματι εσύ είσαι Κύριε Και τώρα πλέον ο, ο Νεεμάν με μια καινούρια καρδιά Λέει να πάρω τουλάχιστον λίγο χώμα από αυτή τη, τη γη του Ισραήλ Για να μπορώ να δίνω τις θυσίες και το αλοκαυτό Μόνο μπροστά σε σένα και πουθενά αλλού. Και ας με συγχωρεί ο Κύριος μου αν κάποια στιγμή μπαίνω και μέσα στο ναό του ρημών και γονατίζω μαζί με τον άρχοντα. Αλλά ξέρω τώρα, ξέρω ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός πλην Εσού. Δεν υπάρχει άλλος Θεός πλην ο, λαός του, ο Θεός του Ισραήλ. Δεν υπάρχει άλλος Θεός, είμαι ο Θεός, ο δυνάμενος να ακουμπήσει τη ζωή μου, να με μεταμορφώσει, να με αγιάσει, να με καθαρίσει, να με ευλογήσει και να με παραστήσει εκείνη την ημέρα άγιο, ένδοξο. Ευχαριστούμε τον Κύριο μπροστά στο βήμα του Χριστού για να ομολογήσει ο ίδιος ο Κύριος. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα εστάδεις πιστός, στα πολλά θα θέλω σε καταστήσει, είσαι στη χαρά του Κυρίου σου, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Να φτάσουμε στο τέλος αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, να φτάσουμε στο τέλος το δε τέλο, η σωτηρία των ψυχών μα, τίποτα άλλο. Η σωτηρία των ψυχών μα, να περάσουμε στην αιωνιότητα, να μα βοηθήσει ο Θεό, να βρεθούμε στο τέλο μπροστά σε αυτόν τον οποίο αγάπησε η ψυχή μα. Ας τα δώσουμε όλα σε αυτόν, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, αγαπητοί μα ακροατέ, ας τα δώσουμε όλα στον κύριο μα, τον Ιησού Χριστό, γιατί αυτό πράγματι ξέρει να διοικήσει και να μας οδηγήσει ή σπάσα την αλήθεια. Ήθελα Θεός να σας ευλογήσει όλους σας, να σας κρατήσει πραγματικά μέχρι το τέλος όλους μας και να μας χρησιμοποιήσει ως εύχρηστα εργαλεία στα χέρια του για να μπορεί μέσα από εμάς όλους μας να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου των Δυνάμεων. Αμήν.